Σε επίτιμη διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αναγορεύτηκε χθες στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου. Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του κτηρίου διοίκησης στη Νέα Πανεπιστημίου Πόλη της ΖΕΠ. Στην τελετή παρουσιάστηκε το έργο και η προσωπικότητα της τιμόμενης, καθώς και η προσφορά της στις τέχνες και τον πολιτισμό. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης ολοκληρώθηκε με ομιλία της τιμόμενης με τίτλο «Το μοναχικό παιδί του λόγου», ενώ υπήρξε και μουσικός διάλογος. Τα χρόνια που μεγάλωνες για μένα, να ξέρεις πως σου τα έχω φυλαγμένα και τελείωσα με άριστα, αλλά δεν έχω ευχάριστα. Όλα στον κόσμο είναι γραμμένα. Να συγχαρώ θερμά για αυτή την εκδήλωση τον κύριο Τσεντάφολο Κοτόπουλο, διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημιουργική Γραφή, την κοσμητόρισα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κυρία Πινελόπη Παπαδοπούλου, και τον πρόεδρο του Τμήματος Νηπιαγωγών, κύριο Κωνσταντίνο Ντίνα, αλλά και ολόκληρο το Τμήμα Νηπιαγωγών. Είναι για όλους μας τιμή, συγκίνηση και συνάμα μεγάλη χαρά η αναγόρευση της κυρίας Νικολακοπούλου ως επίτιμης διδακτόρισσας του Τμήματος Νηπιαγωγών. Αγαπητή κυρία Νικολακοπούλου, καλώς ήρθατε στην κοινότητά μας. Όταν σε πνίγει ο καημός, τραγούδα. Τραγουδάμε ακριβώς όταν η αγωνία δεν παίρνει άλλο. Μέρες χωρίς αγωνία δεν τραγουδάμε. Με το τραγούδι λιώνει αυτό το βάρος μέσα σου τότε που γίνεται ασήκωτο και βγαίνει σαν ένας αόρατος γκρίζος αχνός. Ανακουφίζεσαι. Αυτό το ξέρουνε και έτσι σε μερικές φυλακές, τις πιο σκληρές, απαγορεύουνε το τραγούδι. Τραγουδώ ή σφυρίζω. Φορές-φορές τραγουδώ στη γυναίκα μου. Αν μ' άκουγε, θα της άρεσε κι ας είμαι φάλσος. Ξέρει και εκείνη από το τραγούδι της φυλακής. Το ζήσε. Η αλήθεια είναι ότι χθες προσπάθησα να γράψω κάτι για την κυρία Νικολακοπούλου. Και είπα ότι ό,τι και να το κάνω, ό,τι και να προσπαθήσω να γράψω, τελικά μου φαίνεται ότι θα είναι πενιχρό. Και θα είναι πενιχρό όχι γιατί θα συγκριθεί μαζί σας, δεν έχω τέτοιου είδους φιλοδοξίες, γιατί μετά από μένα έρχονται οι χειριστές του λόγου. Έτσι. Και θα μου επιτρέψετε λοιπόν πριν ακουστεί το εγκόμιο για σας, να πω εγώ το εγκόμιο για τους συναδέλφους μου και για τη σχολή μου. Η σχολή μας λοιπόν, κυρία Νικολακοπούλου, είναι η παλιότερη του Πανεπιστημίου, με μεγάλη παράδοση στην παιδαγωγική. Τώρα πια είμαστε, διευρυνθήκαμε και είμαστε ανθρωπιστικών επιστημών, που σημαίνει ότι θεραπεύουμε και άλλα αντικείμενα. Σε μια πόλη που ίσως κάποιος που δεν την γνωρίζει δεν θα την έπαιρνε και πολύ υπόψη. Την έκανε διάσημο ο Αγγελόπουλος, όπως σας μην ξεχνάμε. Οι τιμώντες τιμώνται εξίσου με τον τιμόμενο. Η αρχαία αυτή φράση μου ήρθε στο μυαλό καθώς σκεφτόμουν πώς να χαιρετήσω εκ μέρους του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου μας αυτή τη δημόσια πανηγυρική συνεδρίαση του τμήματός μας με μοναδικό θέμα την αναγόρευση της κυρίας Λίνας Νικολακοπούλου σε επίτιμη διδάκτορα. Τελικώς, εμείς τιμούμε την κυρία Νικολακοπούλου ή εκείνη εμάς αποδεχόμενη την τιμή μας. Η κυρία Νικολακοπούλου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Δεν υπάρχει κανείς από την αίθουσα που να μην έχει συγκινηθεί και συγκοτραγουδήσει στίχους από κάποιο από τα εκατοντάδες τραγούδια της και να μην έχει ταυτιστεί με το περιεχόμενό τους. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 που πρωτοπαρουσιάζεται στα καλλιτεχνικά δρόμενα της πατρίδας μας, έχει μια αδιάκοπη δημιουργική και ιδιαιτέρως παραγωγική παρουσία, η οποία την καθιέρωσε ανάμεσα στους σπουδαιότερους στιχουργούς της γενιάς της και όχι μόνο. Η Λίνα Νικολακοπούλου είναι ο τύπος αυτής της δημόσιας διανοούμενης που ταυτόχρονα επιθυμεί να έχει συνοδοιπόρους, προσπαθεί, μοχθεί με το έργο και τις δημόσιες παρεμβάσεις της, να στοχάζεται σε ζητήματα κοινωνικών σχέσεων, γλώσσας, ιδεών, θρησκευτικών επιθύσεων, επιστήμης και τέχνης που επηρεάζουν την προδιάθεση των συμπολιτών της, αλλά ταυτόχρονα συγκροτούν και διαμορφώνουν τις αντιλήψεις και τις πράξεις τους. Στις μέρες μας έχει ελαχιστοποιηθεί η επιδραστικότητα των σημαντικών διανοητών, συνήθως το λέμε για πανεπιστημιακούς αυτό και δικαίους, αλλά και οι καλλιτέχνες, ας πούμε, τροματική επίδραση στο κοινωνικό γίνεσθε, και το κοινωνικό γόητρο παρακμάζει, αντίθετα με όσα συνέβαιναν, επιτρέψτε μου,
κατά τον 20ο αιώνα και ειδικά από τη δεκαετία του 20, του 60 και μετά, που έχουμε ένα μοναδικό πάντερμα του ερωτικού με τον πολιτικό λόγο. Βεβαίως το σύνθημα «Μη φοβάσαι να μιλήσεις» που υπήρχε στο ράδιο ήταν σωστά βαλμένο, γιατί τα παιδιά και οι μαθητές έχουν υποστεί συχνά κακοποιητικές συμπεριφορές και το λεγόμενο γνωστό μας πια bullying. Και πάλι σαν τροφή για σκέψη, μου πέρασε από το νου ότι καμιά φορά αυτό το bullying το κάνουμε από μόνοι μας στον εαυτό μας, φοβούμενοι τη δημόσια έκθεσή μας και την κριτική των άλλων, την ενδεχόμενη μη αποδοχή μας, και σε αυτές τις μάχες που δίνουμε όλοι μας συχνά, πρέπει να μάθουμε να βγαίνουμε στο ξέφωτο του θάρρους και της έκφρασης του μοναδικού μας εαυτού και της μοναδικής του δυνατότητας. Και εδώ ερχόμαστε στα δώρα που δίνει η παιδεία. Η καλλιέργεια, η προτροπή, η ενθάρρυνση με αγάπη και γνώση για αυτή την πολυπόθητη αυθεντική έκφραση του καθενός μας στον όποιο δρόμο επιλογής της ζωής του. Να αποκτήσει τα εργαλεία και τα όπλα για να δώσει τον αγώνα τον καλό σε σχέση με το στόχο και τα όνειρά του. Προσπαθώντας να ανακαλέσω το δικό μου μυστικό και μαγικό δρομολόγιο από τα παιδικά χρόνια μέχρι εδώ, συνειδητοποίησα τη μαγεία της λέξης «δρομολόγιο».